Λοιπόν, και 2 ώρες έχουν απομείνει. Κάτια Φωτιάδου, σε βρίσκουμε στην ΕΡΤ, εκεί όπου θα διεξαχθεί το debate, μια λογομαχία μεταξύ των 6 που θα κρίνει πολλά. Όλα είναι έτοιμα εδώ στο ραδιομέγαρο της Αγίας Παρασκευής, εδώ στην ΕΡΤ, για να φιλοξενήσει την τηλεοπτική αναμέτρηση των 6 υποψηφίων διεκδικητών για την ηγεσία του ΠΑΣΟΚ. Μια τηλεοπτική αναμέτρηση, η οποία θα έχει ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς για πρώτη φορά θα έχουμε και ανοιχτό διάλογο μεταξύ των υποψηφίων, καθώς κάθε υποψήφιος έχει δικαίωμα 5 φορές στη διάρκεια του debate να παρέμβει, να απευθύνει ερώτημα ή να σχολιάσει διαφορετικό κάθε φορά υποψήφιο σε διαφορετική κάθε φορά θεματική ενότητα. Να πούμε ότι στο στούντιο θα είναι ο Απόστολος Μαγκυριάδης και ο Γιώργος Κουβαράς. Αριστερά των δημοσιογράφων θα κάθονται με αλφαβητική σειρά ο Νίκος Ανδουλάκης, ο Παύλος Γερουλάνος, η Νάντια Γιαννακοπούλου και δεξιά των 2 δημοσιογράφων η Άννα Διαμαντοπούλου, ο Χάρης Δούκας και ο Μιχάλης Κατρίνης. Ένα debate που θα γίνει στα πρότυπα της τηλεοπτικής αναμέτρησης των αυτοδιοικητικών εκλογών που είχαμε πέρσι τον Οκτώβριο μεταξύ του Κώστα Μπακογιάννη και του Χάρη Δούκα. Έχει ενδιαφέρον γιατί σε αυτή την τηλεοπτική αναμέτρηση έχουμε τους έμπειρους, έχουμε και τα πρωτάκια. Δηλαδή, ο Νίκος Ανδουλάκης, ο Παύλος Γερουλάνος έχουν ξανασυμμετάσχει σε τηλεοπτικό debate μεταξύ τους για τη διεκδίκηση της ηγεσίας του ΠΑΣΟΚ. Υπάρχουν όμως και υποψήφοι, οι οποίοι για πρώτη φορά θα βρεθούν σε μια τέτοια διαδικασία. Θα αναπτύξουν τις θέσεις τους οι 6 υποψήφοι σε 6 διαφορετικές θεματικές ενότητες και θα έχουν τη δυνατότητα να τοποθετηθούν στο τέλος για περίπου 1,5 λεπτό. Θα έχουν δικαίωμα οι 2 δημοσιογράφοι για 12 ερωτήσεις, 6 ερωτήσεις ο κάθε δημοσιογράφος αντίστοιχα στους 6 υποψηφίους προέδρους και αυτή η διαδικασία αναμένεται να ολοκληρωθεί περίπου μετά από 2,5 ώρες. Αναμένεται να ξεκινήσει στις 9 ακριβώς και να τελειώσει 2,5 ώρες αργότερα. Θα μεταδοθεί από το δημοσιογραφικό κανάλι Earth News και βέβαια το μεγάλο στοίχημα και το μεγάλο ενδιαφέρον θα συγκεντρώσουν οι ερωτήσεις που θα θέσει ο ένας τον άλλον, καθώς εκεί φανταζόμαστε ότι ο κάθε υποψήφιος θα θελήσει να αναδείξει τις αδυναμίες και τα τρωτά σημεία του αντιπάλου του. Και να δούμε ποιοι θα είναι οι νικητές και ποιοι θα είναι οι χαμένοι. Και συνηθίζουμε να λέμε πως τα debate δεν έχουν πολιτικό, δεν παράγουν πολιτικό αποτέλεσμα. Ωστόσο, τελευταία είχαμε 2 εξαιρέσεις. Μία του Δήμου Αθηναίων που ήταν καταστροφική για τον Κώστα Μπακογιάννη και μία το debate των ΗΠΑ πιο πρόσφατα τώρα που οδήγησε στην έξωση του Τζο Μπάιντεν από την εκλογική κούρσα των Ηνωμένων Πολιτειών. Λοιπόν, Κάτια Φωτιάδου, αναμένουμε με ενδιαφέρον το τι θα γίνει σήμερα σε αυτήν την τηλεμαχία για την αρχηγία του ΠΑΣΟΚ. Σε ευχαριστούμε πολύ.